Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, κι έτσι την ημέση ζωή θανεσάνω. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, κι έτσι την ημέση ζωή θανεσάνω. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, κι έτσι την ημέση ζωή θανεσάνω. Παναστάς, ο Ιησούς από το τάφο, ως προείπε, λέτε και εμεί, την αιώνια ζωή του μέλα. Αμήν. Καθίστε. Σαράντα ημέρες μετά, μάλλον αμέσως με την Ανάσταση, ο κύκλος που περνάμε των ημερών ονομάζεται Αναστάσιμη περίοδος. Είναι περίοδος Αναστάσιμη. Έχουμε και άλλη φορά μιλήσει και έχουμε πει ότι ή ο Χριστός εκ νεκρών γίγερδε ουδής επιμνήματος, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Χριστός είναι αυτός που με την Ανάστασή Του θα εγείρει, θα σηκώσει από τα μνήματα απάντας τους ανθρώπους. Και όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πορεύσονται, θα πορευθούν, θα βαδίσουν, ημέν, άλλοι μεν, η ζωή αιώνιων, άλλοι δε, η σκόλαση αιώνιων. Το θέμα κόλασης, παράδεισος, θάνατος, ζωή είναι το θέμα εκείνο που δίνει λύση στην αδικία που επικρατεί στον κόσμο. Γιατί εδώ δικαιώνεται ο άνθρωπος αγωνιστής για το πιστεύω του, γιατί οδηγείται στην αγκαλιά του Κυρίου που είναι και ο Παράδεισος, στους κόλπους του Αβραάμ, και ο αργητής, εκείνος που αργείται. Και κάτω από την άρνησή του σκεπάζει μία βρώμικη ζωή. Λοιπόν, αυτός που την αργείται, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, πορεύεται εις κόλαση αιώνια. Θα θυμίσω και σε μένα και σε σας. Τούτο που ο Κύριος έπραξε και είπε, τούτο το γεγονός, πηγαίνετε, λένε οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, η άρχουσα τάξης των Εβραίων, δίνει εντολή να πάτε να τον παγιδεύσετε.
να τους στήσετε δόκανο με το λόγο να σας απαντήσει, να το συλλάβουμε, να τον εκτελέσουμε. Το Χριστό βέβαια. Ήταν η εντολή που είχαν πάρει οι εγκάθετοι. Βέβαια του έκαναν ερωτήματα του Χριστού, αλλά δεν κατάφεραν να τον συλλάβουν σαν παραβάτη σε καμία απάντηση. Αντίθετα, όταν επέστρεψαν στους εντολείς, σε εκείνους που τους είχαν δώσει εντολή να τον παγιδεύσουν, έδωσαν την απάντηση. Εμείς πήγαμε, εμείς τον ρωτήσαμε, αλλά δεν βρέθηκε ούτε ίχνος δόλου μέσα στο στόμα του και στη γλώσσα του, ώστε να πιάσουμε κάτι και να το κατηγορήσουμε. Είναι ο μόνος δίκαιος, ο μόνος Άγιος, ο μόνος σοφός. Ο λόγος του, ο λόγος του. Αυτός είναι που μας κρίνει σε όλη τη ζωή και θα μας κρίνει αιώνια στην άλλη ζωή. Ο λόγος του. Και όταν λέμε ο λόγος του, εννοούμε τα γραφόμενα μες στην Αγία Γραφή, που έχουν σκοπό ένα και μόνο. Ένα και μόνο. Να μας εισαγάγουνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Να μας εισαγάγουνε, να μας οδηγήσουν τα λόγια του στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν, αμήν. Σας διαβεβαιώνω, αυτό σημαίνει το αμήν, αμήν, σας διαβεβαιώνω ότι εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών επί την γη αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Απλά ο σπόρος του σταριού που είναι στο χέρι του Γεωργού, αν δεν πέσει στη γη και δεν σαπίσει, μένει ο σπόρος όπως ήταν, ατόφιος. Αυτός ο ατόφιος που δεν σαπίζει δεν δίνει καρπό, αφού μένει ο ίδιος. Εάν πεσόν επί την γη να αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Εάν λέει πεθάνει, σαπίσει ο σπόρος. Αυτός που θα σαπίσει θα δώσει καινούργιο, όχι το παλαιό σπόρο, αλλά φυτό, αλλά βραστό, αλλά στάχι, που θα έχει επάνω
ίσως και 100 σπόρους που θα έχουν μέσα τους μία νέα ζωή. Μήπως αυτό είναι ψέμα? Δεν είναι, είναι μια αλήθεια μεγάλη. Διότι το βλέπουμε με τα μάτια μας. Ο σπόρος που σαπίζει δίνει καινούριο εντελώς καρπό. Καινούργια εντελώς ζωή. Αυτός πολλήν καρπών φέρει. Συ άφρον, λέει Απόστολος Παύλος, για εκείνον που δεν θέλει σκόπιμα, συμφεροντολογικά, να δεχθεί ότι έρχεται η Ανάσταση για όλους. Επαναλαμβάνω, για εκείνον που βλέπει, που δεν θέλει να δεχθεί σκόπιμα, συμφεροντολογικά, ότι έρχεται η Ανάσταση για όλους, γράφει ο Απόστολος Παύλος, άφρον σε αυτόν, όποιος κι αν είναι, σύ ο σπύρης, σύ ο άφρον, ο ανόητος, αυτό που σπέρνεις, το κόκκο, το σπόρο οποιοδήποτε φυτού, σύ ο σπύρης, εάν μη αποθάνει, εάν δεν πεθάνει και αλλοιωθεί εντελώς και σαπίσει εντελώς, αυτός μόνος μένει. Εάν αποθάνει, δεν το βλέπεις ότι κουβαλάει τη νέα ζωή. Λέει, ου ζωοποιείται, εάν μη αποθάνει, αν δεν πεθάνει ο σπόρος, ου ζωοποιείται, θα το πω, λίγο προσοχή, εδώ μιλάει για το σποράκι πέφτει, που πεθαίνει, που σαπίζει και που ζωοποιείται. Προσοχή, ζωοποιείται σημαίνει κάποια άλλη δύναμη σου δίνει τη ζωή και βγαίνει και γίνεται αυτό που γίνεται όταν φυτρώνει. Το αντιλαμβάνεστε? Δεν λέει φυτρώνει. Εμείς λέμε φύτρωσε αυτό που έσπηρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ζωοποιήθηκε. Έλαβε ζωή από τον προνοητή δημιουργό. Αυτός έχει δώσει την εντολή, αυτός έχει δώσει την ενέργεια μέσα στο σπόρο, αυτό είναι και η ζωή του, την ενέργεια, ώστε να έχει τη δύναμη να νικήσει τη σύψη και αφού νικήσει τη σαπίλα να βγει το καινούριο. Αυτό το σποράκι το ζωοποιεί ο Θεός, το δικό σου σώμα, το φθαρτό, εκείνο που το ταλαιπώρησες, εκείνο που προσκύθηκε από αρρώστιες, εκείνο που τελικά φυτεύθηκε όπως και φυτεύεται και σάπισε και βρώμησε. Κύριε, Κύριε, ο αδελφός μου, λέει η Μάρθα, όζι, όταν τον πήγανε στον τάφο του Λαζάρα απ' έξω, μα τι μας λες Κύριε, τώρα έχει 4 ημέρες, βρωμάει, όζι. Είχε πέσει ο σπόρος μέσα στον τάφο, είχε σαπίσει και εξέπεμπε δυσοσμία από μακριά, όχι από κοντά.
Τι μας λες τώρα Κύριε να κάνουμε. Να βγάλουμε το, την πέτρα από το μνημείο του Λαζάρου. Λάζαρε, δεν βρω έξω. Είναι αλήθειες. Δεν διαψεύδονται στον αιώνα τον άπαντα. Είχαν πάει όλοι οι Εβραίοι στην Ανάσταση του Λαζάρου, λέει μέσα το Ευαγγέλιο, είναι μετά του Κυρίου και τον Λάζαρο αποκτήνωση, για να σκοτώσουν μαζί με τον Κύριο και τον Λάζαρο. Τα έκαναν, όχι. Ο Λάζαρος με μία προσταγή του ζωοδότη, αφού είναι ζωοδότης του Χριστού και δημιουργού του κόσμου, είναι και δημιουργός και ζωοδότης και τα πάντα και προνοητής. Έλα έξω, βγήκε. Έγινε μετά την Ανάστασή του από τον τάφο τέσσερις ημέρες που είχε, εκήρυξε τον Λόγο του Θεού και πήγε στην Κύπρο. 40 χρόνια επίσκοπος έκανε μετά την Ανάστασή του. Δεσπότης, 40 χρόνια στην Κύπρο. Πεθαίνει στην Κύπρο, το ύψαλό του το τοποθέτησαν μέσα σε μία Λάρνακα. Και η περιοχή μέχρι σήμερα έχει το όνομα Λάρνακα, από το σώμα του Λαζάρου που πέθανε μετά 40 χρόνια από την Ανάστασή του. Μαρτυρεί, φωνάζει, με σήκωσε ο Κύριος από το μνήμα του. Λοιπόν, άφρον, ανόητε, τρελέ, το σποράκι σαπίζει, αλλά το ζωοποιεί, ζωοποιεί, του δίνει ζωή, καινούρια ζωή, δεν μοιάζει καν ο καινούριο, ο στάχης που βγαίνει ή το άλλο που βγαίνει και είναι λουλούδι ό,τι αν είναι, με το σπόρο του παλιό. Πέθανε αυτό. Και δεν έχει τη δύναμη ο Κύριος να κάνει καινούρια τα σώματά μας. Αλίμονο και τρεις αλίμονο. Χειρότερο όν στην πλάση, στο βασίλειο αυτό της γης και στη δημιουργία γενικά του ζωικού βασιλείου, δεν θα υπήρχε από τον άνθρωπο που έχει λογική, γιατί τα υπόλοιπα όντα δεν έχουν λογική, μόνο άνθρωπος έχει και δεν καταλαβαίνουν τι είναι η ζωή, τι είναι γύρω κλπ. Ενώ εμείς και καταλαβαίνουμε και κατανοούμε και βλέπουμε και ζούμε και ξέρουμε τι είναι η ζωή. Αλίμονο αν έλειπε η Ανάσταση από τη μέση. Χειρότεροι από τα ζώα θα είμαστε. Χειρότεροι από τα ζώα. Γιατί τώρα δεν είμαστε. Όχι, όχι, υπάρχει Ανάσταση. Η κοινωνία μας. Υπάρχει Ανάσταση. Η κοινωνία ήτανε, είναι και θα είναι. Sorry. Πας ο πιστεύων εις εμέ, εκείνος που πιστεύει, λέει ο Κύριος, σε μένανε, αυτό το ατόφιο πιστεύω που λέει ο Κύριος, έχει ζωή αιώνια. Το έχουμε χιλιοποιεί, το κριτήριό μας δεν είναι ο κόσμος. Το κριτήριό μας είναι ο Λόγος του Θεού. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Έχει επιβεβαιωθεί. Είναι επιβεβαιωμένος. Δηλαδή, αφού λοιπόν είναι επιβεβαιωμένος, συνεπώς μας περιμένει η καινούρια ημέρα. Βέβαια, θα το πω αυτό το πράγμα. Να συνεχίσουμε την καινούρια ημέρα. Δηλαδή συνεχίσουμε την καινούργια ημέρα, που σημαίνει ότι από την ημέρα που αναστήθηκε ο Κύριος, τώρα εμείς αυτή τη στιγμή ζούμε την καινούργια ημέρα. Ο ιερέας που λειτουργεί λέει
ένα κομματάκι μικρό που φανερώνει τη ζούμε την καινούρια ζωή. Εμείς λέει αυτή τη στιγμή τελούμε την Θεία Λειτουργία εις ανάμιση του γεγονότος της Ενθάρσης του Κυρίου. Εις ανάμιση. Τούτο ποιείται στην εμήν ανάμιση, είπε στο μυστικό δείπνο. Αυτό που κάνω τώρα εγώ, δηλαδή το σώμα μου και το αίμα μου που σας κοινωνάω, είναι δείγμα της καινούργιας ζωής που μας περιμένει. Γι' αυτό να το επαναλαμβάνετε κι εσείς στην εμήν ανάμιση, για να έχετε στο νου σας ότι εγώ σας το παραδώσω και το πράγμα. Και ο Απόστολος Παύλος φωνάζει ότι οι πιστοί άνθρωποι έχουν μία όσφρηση που δεν έχει την πηγή και την ενέργεια στα ρουθούνια, αλλά μέσα. Και φωνάζει, καταλάβετε το, σε εμάς δηλαδή, με στη γραφή το γράφει, ότι οι πιστοί που ζουνε την καινούρια ημέρα, ζουνε την καινούρια ημέρα οι πιστοί, μα θα μου πεις, δεν το καταλαβαίνω, το ζουνε. Να είμαστε βέβαιοι ότι το μήνυμα πολύ σοφά τοποθετημένα από το Θεό, δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, ο άλλος το καταλαβαίνει. Ο άλλος το καταλαβαίνει, γι' αυτό είτε καμαρώνει είτε κλωτσάει. Γι' αυτό, και λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ευωδία Χριστού, ευωδία Χριστού εσμένου. Εμείς, εσύ, ο άλλος, είμαστε ευωδία πηγή, δηλαδή ευωδίας Χριστού. Και λέει και παρακάτω, και για εκείνους που δεν θέλουν να σωθούν, τους απολυμένους, τους χαμένους δηλαδή, και για τους σωσμένους. Είμαστε ευωδία Χριστού. Ξαναφέρω στη μνήμη μας αυτή τη στιγμή τον σπόρο και το επαναλαμβάνω για να έχουμε την εικόνα την όμορφη. Άφρον ανόητε, λέει ο Απόστολος Παύλος, συ ο εκείνο σπήρεις που σπέρνεις, εάν μη αποθάνει, αν δεν αποθάνει, ουζοποιείται. Δεν παίρνει καινούργια ζωή. Να το προσέχουμε, μιλάει ο πεθαμένος σπόρος θα δώσει την καινούργια ζωή. Το κάνει ο Κύριος στη φύση αυτό που είναι άψυχη. Να τη βλέπεις να δίνει μια καινούργια ζωή, την άνοιξη σε όλα τα δέντρα και τα φυτά. Και τούτα εδώ να είναι τυφλά. Σε μια μεγάλη πλειονότητα, σε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Έρχεται στο μυαλό μου ένας Γάλλος επιστήμονας, είχε γεράσει και το γύρας έχει και συνακόλουθο τη φθορά. Αλλαγή σκηνικού. Πριν όμως κλείσει τα μάτια του, ήταν χειμώνας καιρός, λέγει να με βγάλετε έξω, να με βγάλετε έξω από το δωμάτιο που είμαι, στη φύση. Τον βγάλανε έξω, ήτανε όλα γυμνά, ήταν χειμώνας, δέντρα, τα πάντα, ήταν η φύση νεκρή. Ήθελε να δώσει ένα μάθημα με τον εξής τρόπο. Βλέπετε,
Βλέπετε τη φύση. Είναι νεκρή. Όλα γυμνά. Αμφιβάλλει κανείς ότι αυτή στην εποχή που έρχεται και λέγεται Άνοιξη θα είναι αναστημένη και λαμπροφορεμένη. Είναι αψευδής, είναι ο πιο δυνατός κήρυκας της Αναστάσεως του Κυρίου, της Αναστάσεως των σωμάτων μας. Αν αυτά τα άψυχα τα ανασταίνει, τον άνθρωπο που ενδιαφέρθηκε ο ίδιος και ενδιαφέρεται. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας, γνωρίζει τις δυνατότητές μας, γνωρίζει την πρόθεσή μας. Δηλαδή, αν εγώ, παραδείγματος χάρη, έχω πρόθεση να κάνω αυτό που λέει ο Κύριος, αλλά τα τάλαντα που μου έχει δώσει είναι λίγα, θα τα συμπληρώσει αυτός. Ζητάει, λέει, και την πρόθεση, ο λόγος του Χρυσοστόμου, που τελειώνει η Ανάσταση και λέει πριν πει Χριστός Ανέστη αντί αδιευχών ο ιερέας, λέει και την πρόθεση τιμά. Και την πρόθεση. Άρα λίγη αγάπη, λίγη καλή πρόθεση στο πρόσωπο του Κυρίου, να είναι αγνή αυτή η λίγη όσο είναι δυνατόν και ο Κύριος θα τιμήσει την αγνή μας πρόθεση. Έρχεται ώρα και νυν εστί, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, έρχεται ώρα, να την. Την έβλεπε μπροστά του την ώρα της Αναστάσεως. Να τη λέει, ενή κατά την ώρα αυτή ακούσονται, δηλαδή θα ακούσουν πάντες οι εν της μνημείς, άπαντες εν της μνημείς, όλοι όσοι είναι στα μνήματα και όσοι δεν είναι στα μνήματα, γιατί δεν είναι όλοι στα μνήματα, δεν θα φτήκαν όλοι όσοι έχουν φύγει. Άλλοι στη θάλασσα, άλλοι από καργαλίες, άλλοι από φωτιά, άλλοι στον πόλεμο, άλλοι δεξιά και αριστερά. Δεν είναι όλοι στα μνήματα, αλλά όλοι είναι χωμένοι μέσα στη γη. Όπου κι αν είναι, χωμένοι. Ακούσονται τις φωνές του Υιού του ανθρώπου. Ακούσονται τις φωνές του Υιού του ανθρώπου. Αυτά τα άκουγαν οι Εβραίοι και τους έκαιγαν. Μα πώς είναι δυνατόν να βλέπουμε εμείς άνθρωπο και να μιλάει με εξουσία Θεού? Ο Υιός του ανθρώπου ήταν ο Κύριος και λέει θα ακούσουν τις φωνές του Υιού του ανθρώπου και τι θα, άμα την ακούσει θα γίνει, εγερθίσονται, θα σηκωθούν. Ή Χριστός εγίγερται ουδής επιμνήματος. Να σας πω πώς είναι η αναστημένη ζωή, θα είναι παραλογισμός. Γιατί είμαστε ακόμα εδώ, σε αυτό το σκηνικό της γης, σε αυτό το σκηνικό. Να μας πει κάποιος άλλος που ανέβηκε, μας το λέει, εγώ ανέβηκα, αλλά για να το καταλάβετε εσείς αυτό που είδα εγώ, δεν έχετε τα δεδομένα εκείνα, δεν υπάρχουν εδώ, για να κάνουμε τη σύγκριση και να καταλάβετε. Τότε, δεν έχετε παρά να κάνετε αυτό που είπε ο Αναστάς Χριστός, να κάνετε αυτά που είπε ο Αναστάς Χριστός. Ποιο, τι είπε?
ο λόγος, ο αιμός, ο Κύριος είπε, μάτια της ψυχής, αυτιά της ψυχής, καρδιά, που να αντιλαμβάνεται, ο λόγος, ο αιμός, ζωή αιώνιος εστί. Ο δικός μου λόγος, είπε ο Κύριος, που τον ακούσατε στους Εβραίους και που είναι γραμμένος μες στην Αγία Γραφή, αυτός είναι η αιώνια ζωή. Ο λόγος μου είναι η αιώνια ζωή. Άρα λοιπόν, ανοίγω την Αγία Γραφή και ανοίγω την πόρτα για να μπω στην αιώνια ζωή. Εκεί που είναι βασιλιάς ο Χριστός. Εκεί που δεν υπάρχει πόνος, θλίψη, ούτε στεναγμός. Επαναλαμβάνω, πώς βιώνεις, πώς ζεις όταν μελετάς τη Γραφή, λες Κύριε, μπαίνω μέσα στο βασίλειό σου, μπαίνω μέσα στην Ανάστασή σου, θα ζήσεις δια των Γραφών την Ανάσταση. Μέσα από εκεί θα περάσουμε. Και επίσης, ότι οι κρίσεις που ομιλεί ο Κύριος, που θα γίνει λέει κάποια στιγμή, τελική, τελική, υπάρχει όμως και ενδιάμεση κρίση. Τώρα εμείς, τώρα αυτή τη στιγμή εμείς, κρινόμαστε από το Λόγο του Κυρίου, από το Λόγο του Κυρίου. Γιατί είτε έχουμε θέση, δηλαδή στεκόμαστε απέναντι στο Λόγο του, θετικά, οπότε η κρίση είναι υπέρ ημών, ή στεκόμαστε αρνητικά, οπότε αρνητική είναι και η κρίση. Μας κρίνει ο Λόγος που μας έχει δώσει ο Κύριος. Ή το εφαρμόζουμε και είμαστε ακριβώς στη δικαία κρίση που οδηγεί στον Παράδεισο, είτε τον αρνούμεθα και ζούμε την κόλαση αιώνια από τώρα. Την κόλαση την αιώνια από τώρα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, φέρε στο νου σου, εδώ στο μυαλό, στη μνήμη, από τότε που ο αρχιμάρτυρας, αρχιμάρτυρας, Ιησούς Χριστός, μαρτύρησε. Κανείς σαν τον Χριστό δεν μαρτύρησε. Μέχρι που θα κλείσει, από τότε που μαρτύρησε ο Χριστός, μέχρι που θα κλείσει η πόρτα του κόσμου τούτου και δεν θα υπάρχει, έχουνε φύγει με μαρτυρικό τρόπο, με βασανιστήρια που δεν τα χωράει η λογική του ανθρώπου, εκατομμύρια μάρτυρες. Εκούσια, δηλαδή θεληματικά παραδόθηκαν στα βασανιστήρια και από τα βασανιστήρια στο θάνατο. Και χορεύοντας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πήγαιναν χορεύοντας, δηλαδή τραγουδώντας το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, έπεφταν στα χέρια των δημίων, βασανίζονταν με το χειρότερο, βασανιστικό τρόπο που μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, εκατομμύρια μαρτύρων. Αυτά τα εκατομμύρια επί σειρά αιώνων μέχρι σήμερα, απατήθηκαν. Μα καλά ο πρώτος, λέει, οι πρώτοι απατηθήκαν στο θέμα της Αναστάσεως. Η δεύτερη, η τρίτη, η άλλη,
ώστε να πηγαίνουν με χαρά να παραδώσουν στα βασανιστήρια τη ζωή τους. Όχι, γιατί δεν αντέχει η ανθρώπινη λογική, να καταλάβει αυτό που ζούσαν οι μάρτυρες. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Δεν αντέχει. Μαρτύρησαν γιατί αγάπησαν. Αγαπάς, είσαι αναστημένος. Δίνεις ένα παρόν της αναστημένης ζωής και λες, εγώ είμαι ο παδός του αναστημένου Ιησού και περιμένω την Ανάστασή Του. Και όχι μόνο την περιμένω, αλλά και από εδώ, στον κόσμο αυτό που ζω, ζω την Ανάστασή Του. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Προσδοκώ, περιμένω την Ανάσταση των νεκρών. Να προσέξουμε για να καταλάβουμε γιατί λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Σίγουρα θα πεθάνουμε, σίγουρα θα πληρωθούμε, αλλά όχι με όλο το μισθό. Κάποιοι άλλοι έρχονται και φεύγουν χωρίς νόημα, αλλά αυτή η Ανάσταση δεν έχουν. Δηλαδή, προσέξτε, η λέξη Ανάσταση είναι γλυκιά κουβέντα. Και σαν λέξη, και σαν νόημα, και σαν ζωή ακόμα περισσότερο. Αυτός που δεν πιστεύει στην Ανάσταση και δεν χαμπαρίζει γρή, τι είναι η Ανάσταση, άρα δεν ζει η Ανάσταση. Άρα δεν πρόκειται να δει Ανάσταση. Γιατί την Ανάσταση τη ζούμε στο πλήρωμά της, ολοκληρωμένη, εκεί ψηλά. Πολύ πάρα πολύ, όπως υπόθηκε προηγουμένως, δεν θέλουν να ζήσουν την Ανάσταση. Δεν θέλουν να τη δουν. Γι' αυτό και στο πρώτο ψαλμό, μόλις ανοίγουν το ψαλτήρι, λέει «Ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση». Δεν θα αναστηθούν. Δεν θα βρεθούν μαζί με τους αναστημένους. Αλλά ότι τα σώματά τους θα αναστηθούν για να πάνε σε κόλαση αιώνια, αυτό είναι σίγουρο. Η κόλαση αιώνιων, εκεί που δεν υπάρχει φως, γιατί το φως είναι ο Θεός. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Το φως είναι ο Θεός. Ο παράδεισος είναι ο Θεός. Και ζούμε μια μακαρία κατάσταση στο παράδεισο. Κατάσταση ζούμε. Πνευματικής χαράς και αφορίας. Που δεν μπορούμε να την περιγράψουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να την περιγράψουμε. Μπορούμε να περιγράψουμε ένα παράδειγμα, να αναφέρω της αντίθετης πλευράς. Κάποιος κατά θεία παραχώρηση χάνει το παιδί του, νέο-νέο. Τη πίκρα που ζει αυτός, τη νιώθουμε εμείς. Απλώς λέμε τον κακομοίρη. Αλλά το τι τραβάει μέσα, δεν το ζούμε. Είχα επισκεφθεί τις προάλλες μια τέτοια περίπτωση και έβλεπα τον άνθρωπο που είχα πέρατή μου, κάποιες στιγμές έβγαζε βαθιές ανάσες. Λέω, βαθιές ανάσες βγάζεις, έμεινα μη βγάζω. Το παιδί έχασα. Το βίωμά του ποιος το ζει, αυτός μόνο. Το παράδεισό του που ζει ο άλλος ποιος το ζει, αυτός μόνο. Και κάθε άλλος που ζει το ίδιο. Δεν έζησες, δεν πήρες μυρωδιά καμία από παράδεισο. Δεν άνοιξες τα βιβλία της γραφής, δεν προσευχήθηκες όπως ο Κύριος. Είχα ετοιμάσει μία περιαστάσεως ομιλία πορείας προς την Ανάσταση, αλλά την ακύρωσα, λέω άστινε τώρα να μιλήσουμε περί Αναστάσεως καλύτερα. Πορείας προς την Ανάσταση, που προηγουμένως είχε το μαρτύριο και μετά η Ανάσταση στο τέλος. Γιατί χωρίς
υδρότα, χωρίς πόνο, χωρίς περιπέτεια, χωρίς αγώνα, χωρίς πειρασμό, ανάσταση δεν υπάρχει. Είναι τα στάδια που πέρασε ο Κύριος. Η ανάσταση έρχεται για εκείνον που περνάει μέσα, λέει, διήλθομεν, περάσαμε, διήδατος μέσα από νερό και φωτιά και εννοεί βασανιστικές περιπέτειες και εξήγαγε σε εμάς σε αναψυχή και μας έβγαλε σε εμάς σε ανάπαυση, σε ξεκούραση και εννοεί την αιώνια ζωή. Θέλω να σταθώ στον Κύριό μας, στον Δεσπότη μας, απέναντί Του και να σταθούμε απέναντί Του. Σαν τι νομίζετε ότι θα έχει να μας πει? Πολύ πολύ απλά. Ήρθα στον κόσμο να πεις άργηση σε όποια παράταξη και αν ανήκεις, και στην άργηση δεν θα πεις δεν ήρθες, γιατί θα σου φωνάξει η ιστορία, η παγκόσμια, τα βιβλία που έχουν γράψει, αυτοί που γράψαν ιστορία όλων των εποχών, και θα σου φωνάξει η ιστορία και θα σου πει εγώ εδώ γράφω προ Χριστού μετά Χριστό, αν δεν είχε έρθει δεν θα το έγραφα, και γίνεται αποδεκτό και τους αρνητές και από εκείνους που δεν δέχονται τον Κύριο όπως εμείς τον δεχόμαστε, λένε ήρθε, να του, η ιστορία το φωνάζει, και όχι μόνο εδώ, και στην Κίνα και οπουδήποτε άλλου, και στα θέους μέσα τα βιβλία της ιστορίας που διαβάζουν είναι προ Χριστού μετά Χριστόν. Το προσπερνάς χωρίς ερωτηματικό, άμα δεν πιστεύεις. Λοιπόν, θα σταθεί απέναντί μας την αποσύνη. Ήρθα. Ναι Κύριε, ήρθες. Τι ήρθα να κάνω εδώ στη γη? Για ποιο λόγο στο φωνάζει η ιστορία? Ήρθα για να σε καλέσω. Πού να σε καλέσω? Στο δικό μου σπίτι, στη δική μου βασιλεία, στη ζωή εκεί που κατοικούν και βασιλεύουν οι πεπελεκημένοι όλων των γενεών. Θα το εξηγήσω εκείνο. Στο όνομά μου έπεσαν μάρτυρες πολλοί. Έξαν το αίμα τους όλες αυτές οι σειρές των αιώνων, των μαρτύρων. Αυτοί λοιπόν φωνάζουν Χριστός Ανέστη. Και μέσα από τον Ανέστη βγαίνει το άρωμα της ευωδίας, το άρωμα της ευωδίας που λέγεται προσευχή των μαρτύρων που ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού για να βοηθήσει και εμάς να διεκδούμε στην αιώνια βασιλεία. Γεννηθήκαμε, επαναλαμβάνω, και δεν θα έχουμε λόγο να δώσουμε την ημέρα εκείνη που είτε φύγουμε από εδώ, γιατί ο καιρός εκείς δίπλα μας είναι, δίπλα μας, μέσα μας είναι. Ο Κύριος είπε εντός ημών εστί η βασιλεία των ουρανών, και αλίμονο να μην το καταλαβαίνουμε το πράγμα, ότι είναι μέσα μας. Αλίμονο. Το μεγάλο Σάββατο, αφού η Εκκλησία μας έχει περάσει τις ημέρες της 5 και έρχεται το Σάββατο η 6η μέρα, το μεγάλο Σάββατο, σε κάποια στιγμή της ακολουθίας που γίνεται με Θεία Λειτουργία, ψάλλεται ένα τροπάριο, «Ανάστα ο Θεός και κρίνων τη γη». Ανάστα και κρίνε τη γη, ότι εσύ κατακυριεύσεις εν πάση της έντασης. Εσύ θα βασιλεύσεις σε όλους τους λαούς της γης.
Πότε, εσύ το γνωρίζεις, ποια ώρα και ποια στιγμή. Εύχομαι, ο αναστημένος Κύριος Ιησούς Χριστός, που πέρασε από τη γη σαν άνθρωπος, που έδωσε μαρτυρία με αρχιμάρτυρος, γιατί άλλοι είναι μεγαλομάρτυρες από εκεί και πέρα, που και εκείνος σύμφωνα με το λόγο του, ο Χριστός είπε ο ίδιος και το εννοούσε αυτό και για τον εαυτό του. Έλεγε στους Εβραίους, με ακούτε, εάν μη ο κόκκος του σίτου, και εννοούσε το σώμα του. Εάν το σώμα μου δεν το βάλετε στο τάφο, θα παραμείνει μόνος του. Αν το βάλετε, θα αναστηθεί και όλες οι γενναίες καλοπροαίρετων, όλες οι γενναίες καλοπροαίρετων θα με ακολουθήσουν. Θα έχει καρπό. Σπήρετε το εσείς. Σας το παραδίδω εγώ το σπόρο, το σώμα. Θα το σπήρετε και όλοι οι καλοπροαίρετοι θα κάνουν το ίδιο. Θα με ακολουθήσουν, θα ζήσουν την ίδια ζωή. Ο Κύριος μας ήταν και είναι ο κόκκος. Και το άλλο που το πήραν σαν κατηγορία οι Εβραίοι, σας λέγω ένα πράγμα, τους έλεγε μπροστά στους αρχιερείς, στους γραμματείς, σε όλους. Καταλύσατε, όχι καταλύσατε, λύσατε το ναόν τούτον, λέει, γκρεμίστε αυτό το ναό, γκρεμίστε, μίλαγε για το σώμα του με την ονομασία ναός. Σίγουρα ναός, γιατί κατοικεί ο Θεός μέσα. Και στον Κύριο κατοικούσε η θεότητα. Λοιπόν, λέει, λύσατε το ναό τούτο, τους έλεγε μπροστά τους. Δηλαδή, πάρτε με, σταυρώστε με, βάλτε με στον τάφο. Αυτό συμπτωλήσατε. Και εν τρισή ημέρες αγερώ αυτό. Και σε τρεις ημέρες εγώ θα τον αναστήσω. Αυτοί όμως και οι χιλιαστές που κυκλοφορούν έξω, δεν εννοούσε το σώμα, το εννοούσε το ναό του Σολομώντα. Καταλάβατε, θα τον γκρεμίσει σαν κατηγορία, αλλά ο Κύριος, το σώμα μου εσείς θα το καταλύσετε, θα το οδηγήσετε στο τάφο μετά από μαρτύριο, αλλά εγώ θα το αναστήσω. Η ίδια δύναμη με τη δική μου δύναμη. Όν ο Πατήρ έστειλε στον κόσμο, αυτόν που ο Πατέρας έστειλε στον κόσμο, αυτόν σαν άνθρωπο τον σταυρώσατε, εγώ ως Θεός θα τον αναστήσω στον σώμα. Και για ένα μόνο λόγο θα γίνουν όλα αυτά. Για να σωθούν αυτοί που με αγαπούν. Για να αναστηθούν αυτοί που με αγαπούν. Το μυαλό μας πρέπει να το κρατάμε εκεί ψηλά. Εκεί ψηλά το μυαλό μας. Μπορεί κάποιοι να φτάσαμε σε κάποια ηλικία. Στο ταξίδι αυτό δεν φτάνουν όλοι στην ηλικία που επιθυμούν. Αλλά ο Κύριος με ρυμνά για το καλό τους και μπορεί να κατεβούν και πιο γρήγορα. Γιατί λέει μέσα η Γραφή ότι γύρας, γεροντική ηλικία, δεν περνάει εκείνος που έχει φτάσει τα 80, τα 70, τα 90 μόνο. Γιατί βέβαια το λέει αυτογραφή, γιατί αυτός που είναι γέρο πρέπει να έχει και μυαλό συνετό, να είναι προσεκτικός, να βλέπει άλλος και να παίρνει μάθημα από τον ηλικιωμένο, να μην είναι ασύνετος. Άρα ο γέρον είναι και μυαλωμένος, είναι σόφρον, είναι συνετός. Και λέει η Γραφή λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ο γέρον, δηλαδή συνετός και φρόνιμος, αλλά και ένας νέος που παρουσιάζει το φαινόμενο της πνευματικής ορίμανσης και της τελειώσεως, ή κάνει το κύκλο της αρετής σε τέλειο βαθμό, τον παίρνει ο Κύριος, ας είναι 30, ας είναι 40. Οπότε είναι γέρον σε αυτό το σημείο.
Σε αυτά τα γερατιά τον παίρνει, όχι σε, σε γερατιά τούτα. Επαναλαμβάνω, λέει αυτό, υπάρχει ένα κομμάτι που λέει ότι γύρας ούτω πολυχρόνιο, γερατιά δεν είναι τα πολλά χρόνια, ούτω πολυχρόνιο, αλλά τι είναι τα γερατιά, η σοφροσύνη, η σύνεση, η αρετή. Αν αυτός που γεννήθηκε ξεκίνησε ενάρετα τη ζωή του και έχει ολοκληρώσει το κύκλο ώστε να είναι Άγιος και 30 να είναι και 20 να είναι και 40 να είναι, θεωρείται γέρον στην αγιοσύνη. Και του λέει έλα εδώ, γιατί, το λέει και το γιατί μέσα λέει, για να μην κακοποιηθεί η ψυχή του στη συνέχεια της ζωής του από το κακό και την αμαρτία. Να μην βοηθεί. Παρεξηγούμε τα πράγματα, κύριος αυτό βλέπει. Βλέπει την αγιοσύνη του Α, του Β και του λέει έλα εδώ, εσύ είσαι Άγιος, τελείωσες το βίο σου στη γη. Με έκανες την πορεία της αγιοσύνης σου. Τώρα σε καλό κοντά μου. Τώρα είναι η ώρα. Δεν είναι η ώρα που βλέπουμε στην πορεία κύκλου βιολογικού ζωής. Δεν είναι αυτή η πορεία της ζωής. Η πραγματική πορεία είναι άλλη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αναστήθηκε ο Κύριος και εμείς βιώνουμε, ζούμε μέσα στην Εκκλησία, όχι μία φορά το χρόνο, προς Θεού. Κάθε Θεία Λειτουργία και ειδικά την Κυριακή, ο ιερέας λέει κάθε Κυριακή, ο Αναστάς εκ νεκρών λέει, κάθε Κυριακή, που σημαίνει ότι μας τα κύματα, τα ουράνια περνάνε. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν γίνεται να τα καταλάβουμε αυτά. Γίνεται όμως να τα βιώνουμε εσωτερικά. Με τον τρόπο που ο Κύριος ορίζει. Όχι με αυτό που εμείς θα θέλαμε να καταλάβουμε. Το γνωρίζει ο Κύριος. Εύχομαι ο Αναστάς Ιησούς Χριστός να δώσει και εδώ να πορευόμεθα την Ανάσταση, όπως και γίνεται, αλλά και εκεί να ταινίσουμε στο πλήρωμά της τη ζωή των αναστημένων. Εκεί που λέει Βασίλισσα ποια θα είναι, πάλι εκκλησία. Και εδώ έχουμε εκκλησία και εκεί εκκλησία. Αμήν. Χριστός Ανέστη λοιπόν. Και τίποτα άλλο παραπάνω. Αν θέλει να πει κανείς κάποιον, κάτι καλό. Αν δεν θέλει, θα δώσουμε τη λύση και να φύγουμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων θάνατων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χάρισας. Από του τάφου, καθώς προείπε, έδωκε λιμή, την αιώνια ζωή και το μέλλον έργος. Αμήν. Και την άλλη Δευτέρα έχουμε συνέχεια. Ναι, ποιο μας πήρε τηλέφωνο. 2, 3.